Με βροχή από πέτρες αλλά και πορτοκάλια, οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν το πλοίο των αστυνομικών στο μέγαρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Βρυξέλλες. Στο βίντεο ντοκουμέντο, ο διαδηλωτής εκφεδονίζει μια μεγάλη πέτρα και χτυπά στο κεφάλι αστυνομικό. Ο αστυνομικός, που δεν φορά κράνος, σοριάζεται αιμόφυρτος. Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν υδραυλίες και σπρέι πιπεριού για να ποθήσουν και να διαλύσουν τους διαδηλωτές. Αρκετά άτομα τραυματίστηκαν στα επεισόδια, όπως ανέφεραν φωτορεπόρτερ που κάλυπταν τις συγκρούσεις. Αυτή ήταν η κατάληξη της συγκέντρωσης δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων κατά της λιτότητας που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Ακτιβιστές από όλη την Ευρώπη, κυρίως από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία, πήραν μέρος στη διαδήλωση αυτή, όπως και μια ομάδα Ελλήνων εργαζομένων. Τα συνδικάτα κατήγγειλαν επίσης την πολιτική του κοινωνικού ντάμπινγκ, δηλαδή την εισαγωγή φτηνών εργατικών χεριών ή τη μεταφορά επιχειρήσεων σε άλλες χώρες όπου τα μεροκάματα είναι χαμηλότερα. Η διαδήλωση και τα επεισόδια παρέλυσαν την κίνηση στο κέντρο των Βρυξελών επί ώρες.